Και όλα έτοιμα για να αρχίσει ο αγώνας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εύκολα κερδίζει το τζάμπολ ο Τάρικ Μπλακ και πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Άστοχο το σούτ του Κάναν. Δεν μπόρεσε με το follow ο Μπλακ. Γερομιχαλός για το Λαύριο. RJ Cole. Pick and roll με τον Davis. Κυκλοφορούν την μπάλα. Al Durham από μακριά στη λήξη του χρόνου. Αστοχή, εύκολο rebound του Βεζέγκοφ. Black. Κερδίζει το φάουλ από τον Γερομιχαλό. Αποκτά δικαίωμα για δύο ελεύθερες βόλες. Ολυμπιακός λογικά θα κουμπίσει αρκετές φορές την μπάλα στο παντάρι του. Χρήστος Ερέλης. Πέρυσι πήγε για λίγο στον Παναθηναϊκό και γύρισε στην ομάδα του Λαβρίου, στην οποία είναι μια ολόκληρη ζωή. Μία στις δύο βολές από τον Μπλακ. Γιώργος Μπατζόκας. Κορυφαίος προπονητής της Ευρωλίγκας πέρυσι. Προπολού έχει μπει στη δεκάδα των προπονητών. Είναι στην ένατη θέση και ανεβαίνει με τις περισσότερες νίκες στην Ευρωλίγκα. Flagg, σας είπαμε, αυτός και ο Κόλ είναι η πρώτη σκορ του Λαβρίου. Μεσού τριών πόντων βάζει μπροστά την ομάδα του. 1-3. Βεζένκοφ. Μπλακ. Γερομιχαλό γυρίζει με το ένα χέρι, δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Flagg το rebound, του έφυγε η μπάλα, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπήρχε παίκτη του Ολυμπιακού να πιέσει. Εύκολα ο Ντούραμ. Και με το πόδι ο Γόκαπ την μπάλα έξω από την παγιά γραμμή. Κόουλ. Γερομιχαλός. Κόουλ. Το κεντρικό διάδρομο. Πάνω στην μπάλα το χέρι του Γουόκαπ. Αυτός όμως βγάζει μπάλα. Μένουν 6 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την επαναφορά και την επίθεση των φιλοξενούμενων. Ντούραμ. Γερομιχαλός προποιήθηκε. Εκτελεί από μέση απόσταση με το ένα χέρι για το 1-5 συν 4 για το Λαύριο. Κάναν. Ο Κόλ κοντά του. Αιζέια Κάναν για το Βεζένκοφ. Γόκαπ. Βεζένκοφ εκτελεί από μακριά. Δεν σημαδεύει σωστά. Ο Μπλακ για το επιθετικό rebound. Πάσα έξω. Γόκαπ και τώρα Κάναν. Γόκαπ. Μπλακ. Γυρίζει με το ένα χέρι. Είναι άστοχος. Νέο επιθετικό rebound για τον Ολυμπιακό. Τώρα από το Βεζένκοφ που θα πάρει και το φάουλ. Τρέχουν οι συμπαίκτες του. Τον σηκώνουν αμέσως από το παρκέ. Κάναν στην επαναφορά. Γόκαπ συνεργάζεται με τον Βεζένκοφ. Μένει πίσω από το σκριν. Εκτελεί για τρεις, έστοχος. Τρίποντο από τον Τόμας Γόκαπ. Και 4-5. Ντούραμ. Ρεύ τον Κάναν. Έρχεται ο Μπλακ. Φάουλ. Σε πρώτο χρόνο το φάουλ από τον Αιζέια Κάναν. Δύο βολές για το Λαύριο. Al Durham, 24 ετών, 1.93.
δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τον μπόνους. Στο τρίλεπτο είμαστε. Κάναν. Τον πρόλαβε ο Κόουλ. Ένα βήμα στο πλάι. Εκτέλεση για τρεις. Αιζέια Κάναν. Μπροστά ο Ολυμπιακός. 7-5. Τώρα παίζει καλή άμυνα ο Κάναν, αλλά κερδίζουν την μπάλα και μάλιστα φτάνουν στο lay-up, γιατί είχε βγει ψηλά η άμυνα του Ολυμπιακού και το Λαύριο το εκμεταλλεύτηκε. Ισοπαλία στους 7 πόντους. Παπα-Νικολάου, Black, πάρα λίγο το maximum. Δύο βολές. Βάζει και τις δύο ο Τάρικ Μπλακ. 9-7. Λίγο πριν από τη συμπλήρωση 4 λεπτών στο παιχνίδι. Ντούραμ. Φλαγ που έκανε νωρίτερα το φάουλ στον Μπλακ. Σαχίν Ντέιβις. Ωραία πάσα, αλλά καλή άμυνα καταρχάς του Μπλακ. Γιατί στη συνέχεια ήρθε ο Γιώργος Μιχαλός, πρόλαβε και σκόραρε για το 9-9. Δεύτερο φάουλ του Flagg. Και ο Πιλάβιος στη θέση του, στην αναγγελία των ονομάτων είπα Αλφόνσο Πιλάβιος, είναι Αλφρέδος, εξού και το Άλφης Πιλάβιος, το διορθώνω. Κάναν. Παπα-Νικολάου από τις 45 μοίρες δεν σημαδεύει σωστά. Γερομιχαλός μετά το rebound. Κόουλ στον ευνηδιασμό, αστόχησε για τρεις. Παπα-Νικολάου σκρίνει από τον Μπλακ. Βεζένκοφ. Κάναν. Ξανά Βεζένκοφ με τον Πιλάβιο. Βεζένκοφ. Τον πάει χαμηλά, γυρίζει, πάσα έξω από την κορφή της επίθεσης. Παπα-Νικολάου τώρα θα βρει στόχο. 12-9, Κώστας Παπα-Νικολάου, εδώ ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Στο μέσον της πρώτης περίοδου, Ολυμπιακός στο συν 3 με αυτό το τρίποδο του Παπα-Νικολάου. Ντέιβις. Φιλάβιος. Ντέιβις, ένα βήμα πίσω, εκτέλεση πάνω στην άμυνα του Βεζένκοφ. Αστόχησε για τρεις, γόκαπ. Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, τρέχει ο Ολυμπιακός, τώρα βγάζει ενέργεια. Βεζένκοφ πέφτοντας, εκτελεί για δύο, όχι. Ντούραμ, coast to coast, καλή άμυνα του Κάναν, ο Ντέιβις θα βγάλει την μπάλα εκτός. Time out, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Ψάχνεις αυτοκίνητο με μηνιαία συνδρομή, instacart.gr. Το ευέλικτο leasing. Μου κάνει να έρθει ο Γιάννης στο πάρτι. Εσύ τι λες? Την πρόλαβα την τούρτα. Φίλοι, είναι εκείνοι που μοιράζεστε ένα κοινό σκοπό. Και στο Giant Heart, παρέα με το Γιάννη Αντετοκούμπο, γινόμαστε όλοι μια μεγάλη συμμαχία αγάπης για τους συνανθρώπους μας. Μαζί με την Novibet συνεχίζουμε να κάνουμε διαφορά. Και 4 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα ακόμη για την πρώτη περίοδο.
Ολυμπιακός 12, Λαύριο 9, Ολυμπιακός μπήκε νοθρά στο παιχνίδι, σιγά σιγά βρίσκει ρυθμό και ανεβάζει και την πίεσή του στην ομάδα του Λαβρίου και τα επίπεδα ενέργειας που μας έχει συνηθίσει να βγάζει κατά τη διάρκεια των αγώνων. Μετά το time out πάμε στο Λεωνίδα Μενεγάκη, ενώ ο Ολυμπιακός επανέφερε, Λεωνίδα. Όπου ο Γιώργος Μπαρτζόκας έδωσε ήρεμο στις οδηγίες προς τους παίκτες του. Οι παρατηρήσεις του, οι πρώτες είχαν να κάνουν με κάποιες πάσες στην αδύνατη πλευρά που κατάφερε να περάσει το Λαύριο επιτιθέμενο στην ρακέτα του Ολυμπιακού, στο χώρο άμυνας του Ολυμπιακού, ενώ στην επίθεση ζήτησε να χτυπήσει η ομάδα του στο low post. Λάθος από τον Παπα-Νικολάου, έμεινε το 12-9 χωρίς αλλαγή στην πεντάδα του. Ο Ολυμπιακός γύρισε από το time out. Χωρίς αλλαγή γύρισε από το time out και το Λαύριο. Davis. Χέρι-χέρι για τον Cole που κερδίζει το φάουλ από τον Walkup. Πάμε και πάλι στο Λεωνίδα Μενεγάκη. Και να πούμε ότι είναι και το ντεμπούτο του διαιτή που τώρα μόλις καταλόγησε αυτή την παράβαση, του Σωτήρη Τευτίκη, γιος του Κώστα Τευτίκη, παλιού διαιτητή, και παίζει επίσης ως δεύτερος δύο γη και ο Σωτήρης Μπακάλης, γιος του Παναγιώτη Μπακάλη. Μάλλον Σωτήρης είναι ο Τευτίκης και Γιάννης είναι ο Μπακάλης. Σωστά. 12-12 με το τρίποντο του Πέτρου Γερομιχαλού, ισοφαρίζει το Λαύριο. Ο Βεζένκοφ δεν εκτέλεσε. Πήγε κοντά στο καλάθι και με τη βοήθεια του ταμπλό σκόραρε. Το λεγόμενο bank shot. 14-12. Cole. Davis άλλαξε με τον Durham. Ξανά Davis. Σε mismatch με τον Κάναν. Πάει και ο Black στο double team. Κλείνει τον Davis, βγάζει έξω. Ελεύθερο σούτ τριών πόντων, αλλά άστοχο στη λήξη του χρόνου από τον Αλντούρα. Παπα-Νικολάου, Γόκαπ και αμέσως ο εφηδιασμός υποδειγματικός του Ολυμπιακού για τους εύκολους πόντους με το lay-up του Βεζένκοφ. Κοιτάξτε, Παπα-Νικολάου, Γόκαπ, η μπάλα δεν έπεσε στο παρκέ. Βεζένκοφ 16-12. Άστοχο σούτ εκτός ισορροπίας με το ένα χέρι από τον RJ Cole. Ολυμπιακός στο συν 4. Νέος ευνηδιασμός των Ερυθρολεύκων σε δεύτερο χρόνο. Βεζένκοφ και πάλι. 18-12. Ανεβάζει ταχύτητα σιγά σιγά ο Ολυμπιακός. Είναι στο συν 6 τώρα. Πιλάβιος. Ντούρα. Πιλάβιος από τη γωνία, οπλίζει, εκτελεί, δεν βρίσκει στόχο. Ο Γόκαπ. Του έφυγε η μπάλα, διορθώνει ο ίδιος, δεν τα κατάφερε, λάθος. Εδώ θέλει να κάνει πάσα, το μετανιώνει, θέλει να κρατήσει μετά την κατοχή. Δεν μπορεί να διορθώσει την κατάσταση. Το Λαύριο έχει την κατοχή. Με το νούμερο 19 ο Μιχάλης Σπρίτζιος στην πεντάδα των φιλοξενούμενων. Πιλάβιος από τον κεντρικό διάδρομο μέχρι το lay-up. Ωραίο καλάθι, ωραία ενέργεια από τον Πιλάβιο για το 18-14. Γόκαπ. Κάναν. Στη γωνία η πάσα του Παπα-Νικολάου, αδύνατη πλευρά. Γόκαπ περνάει για τον ψηλό, όχι. Έκλεψε ο Σπρίντζιος. Κόουλ, φάουλ, δύο βολές. Εδώ η τελευταία φάση.
Χειροκροτήματα από τον Χρήστο Σερέλη. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο RJ Cole. 18-15. Και τώρα 18-16. Με το νούμερο 4 ο Γιάννικος Αϊβαζίδης. Βάζει νέα παιδιά ο Χρήστος Σερέλης. Το Λαύριο θα σας τα πούμε και στη συνέχεια αυτή, αυτά. Χρησιμοποιεί νέους παίκτες και τη δυνατότητα που έχει για διπλά δελτία. Ο Μιχάλης Σπρίντζιος που είναι στην πεντάδα, ήταν στην ομάδα των Rising Stars του Νότου αυτό το τριήμερο, όπως και ο Απόστολος Νικολαίδης, ο αδερφός του Αλέξανδρου, που λόγω της συμφωνίας που υπάρχει με τον Ολυμπιακό δεν αγωνίζεται σήμερα. Σπρίντζιος και Απόστολος Νικολαίδης ήταν στην ομάδα του Νότου, στην ομάδα των Rising Stars. Γιάννης Καρακώστας που παίζει στον Παπάγου. Δημήτρης Δεϊμέζης που παίζει στη ΦΕΑ. Μάλιστα έπαιξαν χθες αντίπαλοι στην Α2, νίκησε η ομάδα του Παπάγου. Σήμερα είναι συμπαίκτες στο Λαύριο. Τρίτος με διπλό δελτίο στη δωδεκάδα είναι ο Γιάννικος Αϊβαζίδης. Τον Ηλυσιακό είναι συμπαίκτης του θρύλου του ελληνικού μπάσκετ, του Αντώνη Φώτση, που συνεχίζει να παίζει το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Και βεβαίως υπάρχει και τέταρτος με διπλό δελτίο, ο Κώστας Φιλοξενίδης, στο σχηματάρι Α2. Στο σχηματάρι την ομάδα του Νίκου Οικονόμου. Το Λαύριο λοιπόν που προσπαθεί να δώσει ευκαιρίες σε αρκετά νέα παιδιά. 20-16. Γερομιχαλός, Τηλάβιος, Σπρίντζιος από τη γωνία για τρεις, μάλιστα. Ωραία εκτέλεση. 20-19. Παιχνίδι τουλάχιστον δύο κατοχών μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Κάναν ένα βήμα στο πλάι. Εκτέλεση για τρεις. Δεν θα φέρει το τρίποντο, αλλά είναι εκεί για το επιθετικό rebound ο Black. Και για το goal foul στη συνέχεια. 22-19. Εδώ κέρδισε εύκολα τη μονομαχία και το rebound από τον Γιάννικο Αϊβαζίδη ο Black. Και φτάνει στο έμεσο τρίποντο για το 23-19. Ο χρόνος τώρα που απομένει μέχρι το τέλος περιόδου είναι για το Λαύριο. Η πίεση του Ολυμπιακού απέδωσε. Πήγε να κάνει μια διαγώνια. Πάσα ο Γερομιχαλός. Έκλεψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. 23-19. Κάναν με ταμπλό σκοράρι τώρα στο τέλος του χρόνου για το πρώτο δεκάλεπτο. Αϊζέια Κάναν, 25-19 συν 6 για τον Ολυμπιακό. Επιστρέφουμε σε λίγο αφού ξαναδούμε αυτή τη φάση. Κέρδισε εύκολα τον Γερομιχαλός το ένας εναντίον ενός ο Κάναν. Διαφημίσεις, τα ξαναλέμε σε λίγο. Δώσατε, τον αφήνουμε μόνο του να κουβαλάει την μπάλα, θέλουμε περισσότερη βοήθεια εκεί. Τον έβγαλε να πάρει αναπνοές, έβαλε τον RJ Cole που έχει τώρα την μπάλα και από εκεί πέρα περιμένουμε ένα pick and roll με τον Γερομιχαλό να κάνει την κίνηση pop, αλλά και τον, Flagg να, και τον RJ Cole να κινείται για να ξαναπάρει την μπάλα. Δεν συνεργάστηκαν σωστά τώρα ο Γερομιχαλός και ο RJ Cole, τους βλέπετε και τους δύο να επιστρέφουν στην άμυνά τους. 25-19. Συνεχίζει και με Αϊβαζίδη, 18 ετών, και με Σπρίντζιο, 17 ετών, στην πεντάδα του το Λαύριο. Ενώ έχει κάνει αλλαγές και ο Ολυμπιακός. Ο Φαλ τώρα με τον Γερομιχαλό. Κανένα πρόβλημα για τον Γάλλο σέντερ του Ολυμπιακού. 27-19 και επιθετικό φάουλ το κερδίζει ο Λούτζης από τον Γερομιχαλό. Η πεντάδα του Ολυμπιακού είναι Λούτζης, Σλούκας, Παπα-Νικολάου, Πίτερς και Φαλ. Ο Γερομιχαλός μετά το επιθετικό φάουλ πάει στον πάγκο.
και έτσι το Λαύριο, αυτή είναι η φάση εδώ, και έτσι το Λαύριο θα συνεχίσει με Αϊβαζίδη, Σπρίτζιο, Κόουλ, ενώ ο Πίτερς από κοντά θα σκοράρει. Κόουλ, Λαύριο, και για πρώτη φορά στον αγώνα και ο Κουρ Κουάθα με το νούμερο 35. Αϊβαζίδης, Πιλάβιος. Άμυνα χώρου από τον Ολυμπιακό. Ο Κόουλ δεν μπόρεσε να τελειώσει καλά τη φάση. Ο Λούτζης περνάει στον φάουλ. Ο Πιλάβιος δεν έχει άλλο τρόπο να τον σταματήσει παρά μόνο με φάουλ. Ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει την διαφορά στο συν 10, 29-19. Οι διαιτητές θα δουν και το άμεσο replay για το αν πρέπει να αναβαθμίσουν ή όχι το τελευταίο φάουλ. Απλό φάουλ. Και δύο βολές για τον Μουσταφά Φαλ. 30-19 με την πρώτη. Έξω η δεύτερη. Σπρίτζιος, άστοχος τώρα. Σλούκας. Αδύνατη πλευρά, Λούτζης για τρεις. Ο Πιλάβιος μάχεται εκεί για το rebound. Τζάμπολ και κατοχή για τον Ολυμπιακό από την προσπάθεια του Πίτερς. Ο Αϊβαζίδης στον πάγκο, ο Καρακώστας στη θέση του, και αυτός 18 ετών, περίπου το ίδιο ύψος. Εδώ με το νούμερο 4 ο Γιαννίκος Αϊβαζίδης, 1.93, ο Καρακώστας 1.90. Σλούκας, έτοιμο καλάθι και φάουλ στο τελείωμα για τον Μουσταφά Φαλ. Νωρίτερα εδώ με τον Γιώργο Μιχαλό, ο Φαλ δεν έχει πρόβλημα. Και τώρα ανεβάζει την διαφορά στο συν 14 για τους ερυθρόλευκους. Φτάνει τους 6 πόντους. Η παγίδα δεν έπιασε. Ο Γιάννης Καρακώστας πέρασε το κέντρο, έσπασε την παγίδα, πάσαρε. Ο Κόουλ δεν πασάρει, συνήθως δεν πασάρει όσο βλέπουμε εμείς σήμερα. Δεν έχω δει όλα τα παιχνίδια του Λαβρίου, αλλά παίρνει πολλές προσπάθειες. Φαλ. Μετά την προσποίηση, το φάουλ από τον Κουάθ. Ο Πιλάβιος θα πάει στον πάγκο. Ο Φλαγκ με τα δύο φάουλ επιστρέφει. Από τον Φαλ. Μεγαλώνει το προβάδισμα του Ολυμπιακού, 34-19. Σπρίντζιος.
Καρακώστας. Φλαγ. Κόουλ. Σπρίτζιος. Τελειώνει ο χρόνος. Σπρίτζιος. Πασάζει τον Κουάθ. Από κοντά αυτός θα στοχίσει ο Φαλ. Για το Σλούκα. Pick and roll. Πάσα στην αδύνατη πλευρά. Λούτζης. Επιθετικό φάουλ από τον Φαλ. Και τηλεοπτικό time out. Σε ένα λεπτό τα ξαναλέμε. Στην οικονομία, η διαφορά ξεκινάει από τους αφιγραντήρες EuroPro. Με περιστροφικό CBST παγκοσμίου φήμης για κορυφαία απόδοση και ζεστή ατμόσφαιρα στο σπίτι. Οι αφιγραντήρες με τη χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος στην κατηγορία τους είναι εδώ. EuroPro. Η διαφορά ξεκινάει από μέσα. Betson. Στοίχημα, live casino και poker για 100% δράση. Μετά το 25-19 της πρώτης περίοδου τρέχει ένα σερί 9-0 όσο παίζουμε στη δεύτερη. Προηγείται 34-19, 7 λεπτά πριν από το ημίχρονο, χωρίς να έχει ανεβάσει πάρα πολύ το ρυθμό. Λεωνίδας Μενεγάκης στις παρυφές των δύο πάγκων. Λεωνίδα. Στην πλευρά του Γιώργου Μπαρτζόκα τώρα, περισσότερη ανταγωνιστικότητα στην άμυνα, κάποιες επιμέρους οδηγίες στον Λούτζι για τον τρόπο που κινείται στην επίθεση και επίσης στον Μουστάφα Φαλ, από τον οποίο ζήτησε πιο γρήγορο κόψιμο στην ρακέτα του Λαβρίου στην επίθεση του Ολυμπιακού. Κόουλ. Πιέζει ο Λούτζης. Περνάει το κέντρο ο Κόουλ. Pick and roll. Με τον Κουάθ. Φλαγ με τον Παπα-Νικολάου. Πάσα πίσω από την πλάτη. Κουάθ. Τελειώνει ο χρόνος για το Λαύριο. Κόουλ. Αστόχησε, αλλά υπάρχει φάουλ. Τρεις βολές. Όχι, λέει ο Σλούκας. Χαμόγελα και από τον Χρήστο Σερέλη. Και Τζορτζ Πάπας. Έχει σουξέ ο Ελληνοαμερικανός. Ο Παπα-Νικολάου κάθεται στον πάγκο. Ο RJ Cole από τη γραμμή μειώνει 34-20. 34-21. Αν έχουμε ένα replay της τελευταίας φάσης, καλό θα ήταν να το δούμε μετά την τρίτη βολή. Έμεσο τρίποντο για το Λαύριο, 34-22. Εδώ είναι η φάση. Τράβηξε το χέρι του Σλούκας, δεν φαίνεται να υπάρχει φάουλ. Λούτζης ελεύθερος σε σούτ τριών πόντων. Απαντάει ο Ολυμπιακός με το Λούτζι στο έμεσο τρίποντο στις τρεις εύστοχες βολές του RJ Cole και 37-22. Σπρίτζιος, Κουάθ. Νέο σούτ από μακριά, τώρα από τον Φλαγ, ο Λούτζις μετά το rebound. Ο Φαλ από την κορυφή, Σλούκας. Pick and roll με τον Γάλλο. Στη γωνία η πάσα του Πάπας. Φάουλ. Σπρίτζιος κάνει φάουλ στον Μουσταφά Φάουλ. Εδώ. Κράτημα από τη μέση. Έχει συμπληρώσει τα ομαδικά το Λαύριο. Βολές. Στη θέση του Καρακώστα επιστρέφει ο Αλ Ντούραμ. Εδώ με το νούμερο 3 ο Γιάννης Καρακώστας. Σπαθιάτες.
Παταλάει βολές σήμερα ο Φαλ και ο Ολυμπιακός γενικότερα που πιέζει τώρα. Ο Σπρίτζιος έδωσε για τον Ντούραμ και έβγαλαν εφηδιασμό. Ύψωσε ο Φλαγκ για να καρφώσει ο Κουάφ. Έσπασαν ωραία την πίεση και έφτασαν σε άλεουπ κάρφωμα οι φιλοξενούμενοι. Πολύ ωραία φάση. 37-24. Πάπας Λούτης αφύλακτος και πάλι εύστοχος σε σούτ τριών πόντων τώρα από τη γωνία. 40-24 Ολυμπιακός στο συν 16. Στη δεύτερη περίοδο έχει καλύτερο ρυθμό το παιχνίδι. 5 λεπτά ακόμα για να κλείσει το ημίχρονο. Καλή άμυνα του Ολυμπιακού. Έκλεψε ο Σλούκας. 4 εναντίον 2. Σλούκας. Πίτερς. Σλούκας. Τελικά δεν έβγαλαν ευθυνδιασμό οι ερυθρόλευκοι. Σλούκας. Φαλ. Πάπας. Με το πόδι ο Σπρίτζιος. Ο Ολυμπιακός θα επαναφέρει από την baseline. Πίτερς οπλίζει, εκτελεί, είναι άστοχος. Φλαγκ, πικερόλ με τον Κουάθ, εκτελεί από τη γραμμή των ελευθερών βολών. Ο Πίτερς. Και αμέσως για το Λούτζι. Επιστρέφουν οι φιλοξενούμενοι στην αμυνά τους. Η λόμπα για τον Φαλ, θα καρφώσει. 42-24. Και time out που καλεί ο Χρήστος Ερέλης, Ολυμπιακός, στο μεγαλύτερο προβάδισμα του, προβάδισμα 18 πόντων. Εδώ με το κάρφωμα του Φαλ, μια μικρή προσποίηση, κανένα πρόβλημα για το Γάλλο σέντερ του Ολυμπιακού. 17-5 το επιμέρους σκορ του Ολυμπιακού όσο παίζουμε στη δεύτερη περίοδο. Σε ένα λεπτό και πάλι μαζί. Jumbo. Μια εκπομπή γεμάτη ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, έρευνα και ενημέρωση για όλη τη δράση μέσα και έξω από το παρκέ. Ετοιμαστείτε, η μπάλα είναι στον αέρα. Τζάμπολ με τον Αντώνη Καλκαβούρα. Τέσσερα λεπτά και 21 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τέταρτη αγωνιστική για την Basket League. Ολυμπιακός Λαβρίο Μέγκαμπολτ 42-24. Η δεύτερη περίοδος. Δηλαδή όσο παίζουμε μέχρι τώρα νίκη ολοκληρωτικά στον Ολυμπιακό, Λεωνίδας Μενεγάκης. Ο Χρήστος Ρέλης πήρε το προφανές απευθυνόμενος στον Κουάθ ότι δεν παίξαμε μέσα στη ρακέτα πριν μπει ο Φαλ. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνουμε τώρα που έχει συμμετοχή ο συγκεκριμένος παίκτης του Ολυμπιακού, να είναι λίγο πιο έξυπνος και να κινηθεί περιφερειακά. Επίσης ζήτησε από τον Αλ Ντούραμ να συνεργάζεται. Καλή άμυνα του Πάπας. Έκλεψε, δεν έβγαλε εφηδιασμό ο Ολυμπιακός. Ίσως σε δεύτερο χρόνο. Ναι, με τρίποντο του Λούτζι. 3-3. Γι' αυτό σε διέκοψα, Λεωνίδα. 45-24. Και τώρα έχεις και πάλι το λόγο. Λούτζις on fire. Που ναι, θα λέγει ο Βαγγέλης Ιωάννη. Ακριβώς. Λοιπόν, και ζήτησε κάποιες συνεργασίες του Αλ Ντούραμ με τον Savion Flagg, που ακόμα δεν είναι παράγοντας επιθετικό του Λαβρίου μέχρι τώρα. Για να δούμε. Ο Ολυμπιακός έπαιξε ζώνη, έκανε και παγίδα στο Φλαγκ, έκλεψε την μπάλα. Η άμυνά του λειτουργεί εξαιρετικά, η άμυνα του Ολυμπιακού, στο δεύτερο δεκάλεπτο. Όχι πως η επίθεση πάει άσχημα. Πίτερς από κοντά, αστοχή. 45-24, Ολυμπιακός πάνω από τους 20. 3,5 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Κόουλ για 3, όχι. Σλούκας πίσω από το screen του Φαλ, θα του περάσει και την μπάλα. Ο Φαλ με τον Γερομιχαλό δεν θα σκοράρει. Ωραία τρίπλα από τον Κόουλ. Βλέπει μπροστά του τον Φαλ, βγάζει έξω στον Σπρίτζιο και αυτός για τον Φλαγκ. Ξανά Κόουλ. Yeah.
Flagg με τον Πίτερς να του κλέβει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Πάπας, σκαστή πάσα. Πολύ φιλόδοξη για τον Λούτζι. Χειροκροτήματα όμως και για τους δύο. Ο Γιώργος Μπατζόκας δίνει το χέρι του, ενώ εσείς βλέπατε το Λούτζι στον Τζορτζ Πάπας. Κοιτάξτε πώς κλέβει από τον Flagg ο Πίτερς και στη συνέχεια θέλει να δώσει μια σκαστή πάσα. Χρειαζόταν λίγη δύναμη παραπάνω αυτή η πάσα στον εφηδιασμό, σκαστή από τον Πάπας προς τον Λούτζι. 45-24, λίγη δύναμη παραπάνω για να αναπηδήσει μερικούς πόντους πιο ψηλά, να φτάσει πιο ψηλά η μπάλα για να την πιάσει ο Λούτζης. Ο Λαύριος σκόραρε, 45-26. Ο Σλούκας υψώνει, πολύ εύκολη backdoor πάσα για τον Πίτερς, 47-26. Κώστας Σλούκας. Ντούραμ, 47-28. Φαλ με τον Ντέιβις. Φαλ, γυρίζει, δεν μπορεί να σκοράρει με το ένα χέρι. Ο Flagg στο rebound. Ντέιβις από τη γωνία. Ο Γερομιχαλός κλέβει από το Λούτζι. Ο Κόουλ ούτε τώρα, μακρινό rebound του Πάπας. Λούτζης, 4-4 μετά την ασίστ του Πάπας. Ο Λούτζης, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην μέτρησα κάτι εγώ σωστά. Η στατιστική μου δίνει 4-5, άρα να το δεχτούμε. Δεν θυμάμαι να έχει χάσει σουτ. Λεωνίδα, ούτε εγώ. Μπορείς να βοηθήσεις. Να ρωτήσω. Να ρωτήσεις ποιον. Μήπως έχετε κάνει λάθος. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε θα σου πούνε. 50-28. Εγώ νομίζω ότι έχουμε ένα 4-4, αλλά αναφέρω όπως είμαι υποχρεωμένος και αυτό που βλέπω στην κάρτα της στατιστικής. Και θα το δούμε στο ημίχρονο. Θα το βρει η υπηρεσία. 50-28 πάντως, με σόου από τον Λούτζι. Σόου από τον Πάπας και τον Λούτζι για την ακρίβεια στα τελευταία λεπτά. Και από τους δύο. Γιατί δεν είναι μόνο αυτός που σουτάρει, είναι και αυτός που πασάρει. 50-28. Το δεύτερο δεκάλεπτο είπαμε. Ανήκει ολοκληρωτικά στον Ολυμπιακό. Λούτζις για το 5-5. Ναι, εγώ δεν του το χαλάω. Πάω κόντρα στους συναδέλφους της στατιστικής. Και ας γράφει 5-6. 53-28. Μέχρι αποδείξεως του εναντίου, ο Μανώλης Παπανικήτας και οι συνάδελφοι από το ΒΑΝ θα πρέπει να ψάξουν τις προσπάθειες του Λούτζι για να το επιβεβαιώσουμε. Αν έχει χάσει σούτ. Εγώ δεν θυμάμαι. Αλλά εντάξει, επειδή περνάνε και τα χρόνια, μπορεί να με απατάει η μνήμη μου. 53-28. 5-5 θυμάμαι. Εγώ 5-6 γράφει η στατιστική. 4,7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Γύρω Μιχαλός φοβάται τον φαλ. Θα πάει κοντά στο καλά, δεν είχε τι άλλο να κάνει. Ο Πάπας έκανε το φάουλ. Είναι βολές, 53-28 το σκορ και δύο βολές για τον αρχηγό. Για τον αρχηγό του Λαβρίου. Οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζόκα στον Πάπας. Έχει χάσει ένα σούτ στην αρχή της δεύτερης περιόδου ο Λούτζης, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν σούτ τριών πόντων. Θα το δούμε, θα το δούμε. Μένουμε πέρα από την πλάκα, μένουμε στο ότι έχει δώσει ένα πραγματικό σόου με τα εύστοχα σούτ από την περίμετρο ο γκάρντα του Ολυμπιακού. 53-29. Λοιπόν, 53-29 με 28-10 επιμέρους σκορ στη δεύτερη περίοδο για τον Ολυμπιακό.
και με το Λούτζι να τελειώνει το δεκάλεπτο με 15 και με τις απουσίες που έχει το Λαβρίο, έτσι να το πούμε για μία ακόμη φορά. Να παίξει λίγο καλύτερα μπορεί, αλλά να διεκδικήσει το βλέπω δύσκολο, δεν θα βάζω τα λεφτά μου. Έχει ένα πρόβλημα που μεγαλώνει, ενώ ο Άλφης Πιλάβιο αστοχεί εδώ, το ότι δεν πασάρει το Λαβρίο. Το περίμενε ίσως από το, ενώ ο Ντούραμ βάζει το πρώτο τρίποντο, τα περίμενε όλα από τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, ο οποίος σήμερα δεν παίζει, από όντως του Ιού Νικολαίδη, ενός εκ των Ιών. Ο πατέρας του είναι βοηθός του Σερέλη. Του Σωτήρη Νικολαίδη που είναι στον πάγκο, πράγματι βοηθός του Χρήστου Σερέλη. Δεν έχει, τα νέα παιδιά όπως συζητούσαν και στο Λαύριο, περισσότερο σκέφτονται που έρχονται από τις ΗΠΑ ότι μπορούν με την επίθεση να φτιάξουν όνομα και να πάνε παραπέρα. Αλλά είναι μια άποψη πολλάκι κατατεθειμένη ότι με άμυνα και μετρημένες επιθέσεις, βλέπε αλφα διάλο, μπορείς να πας μέχρι και τα 800.000 συμβόλαιο ευρώ, έτσι. Μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω. Ίσως να λες και λίγα. Ναι, οι καλές ομάδες δηλαδή δεν ψάχνουν απαραίτητα την καλαθομηχανή. Ψάχνουν και άλλα πράγματα. Ψάχνουν πολλή εργαλεία. Έτσι. Λοιπόν, να σου πω, να καταθέσω επίσης ότι έγινε το Ελλανδής, ίσως να φάνηκε από την κάμερα, από τα πλάνα που έδωσε ο Μανώλης Παπανικήτας, όταν τελείωσε το ημίχρονο με τους συμπαίκτες του Λούτζι στον πάγκο που έκαναν συνεχώς high five με τον παίκτη αποκάλυψη της δεύτερης περίοδου. Το τρομερό πειραχτήρι του Ολυμπιακού είναι γνωστό ότι είναι ο παίκτης που δεν παίζει σήμερα, ο Λαρετζάκης, αλλά δεν χάνει ευκαιρία να βρεθεί πίσω από τους συμπαίκτες του και από το staff και να πειράζει όποιον βρίσκεται μπροστά του. Ενώ τώρα για το δεύτερο ημίχρονο, ο Μπαρτζόκα ζήτησε να παίξουν λίγο με τον Πολομπόη στην επίθεση και να παίξουν επίσης με αλλαγές στην άμυνα. Ντούραμ δεν μπόρεσε να σκοράρει. Παπα-Νικολάου, Γόκαπ, Μπολομπόη, Βεζένκοφ και Πάπας η πεντάδα του Ολυμπιακού. Γόκαπ σε νέο σου τριών πόντων. Τώρα είναι άστοχος, έβαλε νωρίτερα ένα από τη γωνία. 56-32. Ο Γόκαπ έχει 6 πόντους. Ο Φλαγ, ο Ντέιβις που εδώ κλέβει την μπάσα προς τον Βεζένκοφ, ο Ντούραμ, ο Πιλάβιος και ο Γερομιχαλός είναι η πεντάδα του Λαβρίου. Γερομιχαλός, Ντούραμ, Γερομιχαλός για τον Φλαγ, αυτός είχε πλεονέκτημα με τον Πάπας, πήγε και ο Παπα-Νικολάου εκεί, δεν μπόρεσε παρά τις δύο προσπάθειες που επιχείρησε να σκοράρει. Γόκαπ, Πάπας, Παπα-Νικολάου, ωραία σκάστη πάσα, Μπολομπόη λέει up, μπορούσε και κάρφωμα εδώ, για δύο μετράει, και το ένα και το άλλο, και το κάρφωμα και το λέει up. 58-32, όσο περνάει η ώρα η διαφορά μεγαλώνει, ο Ολυμπιακός έπειτα από την πρώτη περίοδο βρήκε ρυθμό, χάιδεψε τον Γκάζι και βεβαίως έμεινε πολύ πίσω το Λαβρίο. Φάουλ, κερδίζει ο Γερομιχαλός. Ντούραμ, Πιλάβιος, αστόχησε. Μπολομπόη αμέσως πρώτη πάσα για τον Γόκαπ, ευθυνδιασμός του Ολυμπιακού. Κοίταξε τον Πάπα, θέλησε να τροφοδοτήσει την άλλη πλευρά τον Παπα-Νικολάου. Έκανε το λάθος ο Γόκαπ. Από υπερβολική σιγουριά εδώ, ότι μπορεί να πασάρει είτε δεξιά είτε αριστερά. Έκανε το λάθος. Ντούραμ. Φλαγ με τον Παπα-Νικολάου. Πιλάβιος από μέση απόσταση για 2, 58-34. Πάπας πίσω από τα σκριν, τον προλαβαίνει ο Πιλάβιος. Του δίνει τη μία πλευρά, Πάπας, Μπολομπόη. Γυρίζει, δεν θα ευστοχίσει. Ο Φλαγ για το rebound. Και τώρα ο Ντούραμ για την οργάνωση της επίθεσης του Λαβρίου. Πιλάβιος. Γερομιχαλός, Φλαγ.
Τελειώνει ο χρόνος. Γερομιχαλός παίρνει έξυπνα το φάουλο από τον Παπα-Νικολάου. Δεν πανικοβλήθηκε. Πήγε προς τα μέσα ο Γερομιχαλός, έχει την εμπειρία. Πήρε το φάουλ. 14 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Λάβιος, Γερομιχαλός. Ωραία πάσα, Ντούραμ. Αλλοιώνεται η προσπάθειά του από τον Γόκαπ. Ο Βεζένκοφ για τον Παπα-Νικολάου. Αυτός από τον κεντρικό διάδρομο, φάουλ. Σταματάει το παιχνίδι. Ο Ντούραμ χτύπησε λίγο. Οι διαιτητές θα δουν και το άμεσο replay, ενώ ετοιμάζεται και ο RJ Cole από την πλευρά του Λαβρίου. Αντιαθλητικό το φάουλ. Για να το δούμε και εμείς, Μανώλη Παπανικήτα. Αυτό που είδαν οι διαιτητές. Το κράτημα. Στις 2 από τον Παπα-Νικολάου. Επαναφορά για τον Ολυμπιακό. Στη θέση του Γερομιχαλού ο Βουλγαρόπουλος. Ο Πάπας για το Βεζένκοφ. Αυτός έδωσε ύψος την μπάλα, δεν προλάβαινε ο Βουλγαρόπλος. Και 60-34, παρά τα 2 μέτρα και 18 εκατοστά του, ο Βουλγαρόπλος δεν θα μπορούσε εδώ να σταματήσει το Βεζένκοφ. RJ Cole, πάλι ατομική ενέργεια, αστόχησε στη λήξη του χρόνου. Walk-up. Πάπας τρίποντο στον ευνηδιασμό. Όχι. Πιλάβιος. Flag. Φάουλ, δύο βολές. Η προηγούμενη φάση με το εύκολο και όμορφο lay-up του Βεζένκοφ και τηλεοπτικό time-out τώρα. Ψάχνεις αυτοκίνητο με μηνιαία συνδρομή instacart.gr. Το ευέλικτο leasing. Στην οικονομία, η διαφορά ξεκινάει από τους αφιγραντήρες EuroPro. Με περιστροφικό CBST παγκοσμίου φήμης για κορυφαία απόδοση και ζεστή ατμόσφαιρα στο σπίτι. Οι αφιγραντήρες με τη χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος στην κατηγορία τους είναι εδώ. EuroPro. Η διαφορά ξεκινάει από μέσα. Give
γυρίσαμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Λούτης με 15, ο Γιώργος Μιχαλός με 10. Ηγούνται στο σκοράρισμα και πάμε στο Λεωνίδα Μενεγάκη. Κάποιες οδηγίες στο Στράτο Βουλγαρόπουλο για καλύτερη αμυντική προσαρμογή, καλύτερη αμυντική συνεισφορά με πιο γρήγορες αντιδράσεις και τον τρόπο που θα κινείται πάνω στο παρκέ. Και οδηγίες για την επίθεση από τον Χρήστο Στερέλη επίσης, για ένα σύστημα το οποίο λέγεται One Flash. Και μάλλον έχει ένα σπλιτάρισμα για σουτ, μάλλον με τον RJ Cole. 60-36, walk up, ο Cole μπροστά του. Ωραία πάσα για τον Πάπας, αυτός για τον Παπα-Νικολάου. Μπολομπόη σκαλοπάτη στην κορυφή. Walk up πίσω από το screen του Μπολομπόη. Αστοχή για τρεις, Βουλγαρόπουλος εύκολα για το rebound. Και τώρα flag με τον Παπα-Νικολάου, περνάει το κέντρο. Αλλάζει με τον Σπρίτζιο που έχει γυρίσει το μάτς. Κόουλ. Φλαγ. Πιλάβιος. Φλαγ. Βήματα. Γόκαπ. Πάπας, ξανά γόκαπ. Βεζένκοφ για τον Παπα-Νικολάου. Παίρνει θέση στο χαμηλό πόστο Βεζένκοφ. Τραβάει δύο παίκτες πάνω του. Ανάποδο κάρφωμα του Μπολομπόη. Ωραία δημιουργία του Βεζένκοφ. Έτοιμο καλάθι και μάλιστα με ανάποδο κάρφωμα εδώ από τον Τζόελ Μπολομπόη. 62-36. Λάβιος. Φλαγ. Βουλγαρόπουλος με τον Παπα-Νικολάου. Δεν περνάει η πάσα του για την αδυνατή πλευρά. Έκλεψε ο Βεζένκοφ και πάει μέχρι το lay-up. Για καλάθι και φάουλ. Επιθετικό, λέει ο διαιτητής. Φωνάζει ο Βεζένκοφ. Διαμαρτύρεται έντονα και δέχεται τεχνική ποινή. Επιμένει ο Βεζένκοφ. Ο διαιτητής ήταν κοντά στη φάση. Άρα δεν υπάρχει καλάθι, υπάρχει επιθετικό φάουλ και τεχνική ποινή. Εδώ είναι η φάση, κλέβει ο Βεζένκοφ. Έβαλε τον αγώνα του στο τελείωμα της προσπάθειάς του. Εδώ. Αυτό χρέωσε ως επιθετικό ο διαιτητής. Και στη συνέχεια για τη διαμαρτυρία στο Βεζένκοφ έδωσε τεχνική ποινή. Εφόσον εδώ κρίθηκε ότι έβαλε σκόπιμα τον αγώνα του στο πρόσωπο του Κόουλ, θα την ξαναδούμε τη φάση Μανώλη Παπανικήτα. Εδώ είναι και βία η ενέργεια. Έπρεπε να δεχθεί και αντιαθλητικό εφόσον έτσι έκρινε ο διαιτητής. Γιατί το έκανε σκόπιμα. Δεν είναι ένα απλό επιθετικό δηλαδή. Γιατί αυτό έκρινε ο διαιτητής, ότι σκόπιμα έβαλε τον αγώνα του στο τελείωμα της προσπάθειάς του. Στο πρόσωπο του παίκτη που τον ακολουθούσε. Τα 2-39 με αυτά και με αυτά. Πάπας. Βεζένκοφ από μακριά για τρεις. Με πολύ μεγάλη καμπύλη. Εδώ ο Σάσα Βεζένκοφ. 65-39. Goal. Flag, αστόχησε. Βεζένκοφ για το walk-up. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό. 10-18 τρίποντα για τους ερυθρόλεπτους. Αυτή είναι η φάση. Εδώ.
Βεζένκοφ προσποιείται, παίρνει το φάουλ. Και εδώ θα μπορούσε να κάνει challenge ο προπονητής του Ολυμπιακού. Γιατί δεν πήγε καθόλου για άμυνα πάνω στην μπάλα. Ο παίκτης του Λαβρίου. Έχουν δικαίωμα οι προπονητές μια φορά μέσα στο μάτς. Πάπας, goal foul. Βουλγαρόπουλος, αδύνατη πλευρά. Φλαγ αφύλακτος για 3-68-42. Νωρίτερα ήταν το μεγαλύτερο προβάδισμα. Συν 29 για τον Ολυμπιακό. Παπα-Νικολάου κλέβει, δεν ολοκληρώνει ο Φλαγ εκεί μαζί με τον Βουλγαρόπουλο. Ο Πιλάβιος στον πάγκο. Ο Καρακώστας με το νούμερο 3 στη θέση του. Μπολομπόη πήρε την επαναφορά. Πάπας. Έχει μπει και ο Κολοβέρος στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Βεζένκο, φορέα προσποίηση. Παπα-Νικολάου από την κορυφή για 3. Άστοχος. Ο Σπρίτζιος μακριά στο rebound. Φάουλ τώρα από τον Παπα-Νικολάου. Savion Flagg από τη γραμμή 68-44. Ένα μικρό 5-0 από το Λαβρίο. Παπα-Νικολάου δεν πέρασε η πάσα του για το Βεζένκοφ στην αδύνατη πλευρά. Τρίποντο του Κόουλ στην άλλη πλευρά. 68-47. 8-0 για το Λαβρίο. Παπα-Νικολάου αστόχησε, διορθώνει ο Μπολομπόη. 70-47. Κόουλ πέρασε, ωραία ασίστ για το Βουλγαρόπουλο. 70-49. Φώναξε ο Σερέλης να πάει χαμηλά ο Βουλγαρόπουλος για να έχει κίνηση η ομάδα του στην επίθεση. Ωραία ήταν η συνεργασία του Κόουλ με τον Βουλγαρόπουλο. Πάπας από το πλάι τώρα. Μέσα σε πολλά χειροκροτήματα. 73-49. Κόουλ στη γωνία. Άστοχο σου τριών πόντων τελικά από τον Γιάννη Καρακώστα. Και τέλος τρίτης περίοδου με τον Ολυμπιακό να προηγείται με μια μεγάλη διαφορά που νωρίτερα έφτασε και τους 29, τώρα είναι στο σύν 24 με τον Ολυμπιακό. Δευτερεύουσα οδηγία θα υπάρχουν στις δύο πτέρυγες, στη μία ο Λούτζης και στην άλλη ο Κολοβέρος. Όχι. Ο Πίτερς. Ο Πίτερς. Ο Πάπας υψώνει.
για το ωραίο τελείωμα από τον Black. 75-49 συνέχισε Λεωνίδα. Να ήταν έτοιμη ήταν η αρχική οδηγία του Μπαρτζόκα στις γωνίες για να εκτελέσουν. Κόουλ με τον Black παίζει ένας εναντίον ενός. Έκλεισε και δεύτερος παίκτης πάνω του. Πάσαρε στη λήξη του χρόνου. Κόουλ άστοχος για τρεις. Ο Βουλγαρόπουλος θα χάσει εδώ το rebound από τον Πίτερς. Δεν είχε καλή θέση παρότι ψηλότερος από τον Πίτερς. Πάπας Λούτζης πικερόλ με τον Black. Λούτζης στο πλάι. Κολοβέρος Black από κοντά με το ένα χέρι. Θα νικήσει τον Βουλγαρόπουλο ξανά κοντά στους 30 Ολυμπιακός. 28 τώρα. 77-49. Κόουλ. Φάουλ. Ο Κουάθ επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Βουλγαρόπουλου. Καρακώστας για τον Κουάθ. Κόουλ. Ξανά ο Γιάννης Καρακώστας. Θα πασάρει στον Κουάθ και αυτός με ταμπλό θα σκοράρει. 77-51. Κολοβέρος. Μπλακ χέρι-χέρι για τον Κολοβέρο. Πίτερς για τον Λούτζι. Πίκερολ του Λούτζι με τον Πίτερς. Πάπας ένα βήμα πίσω. Άστοχος του τριών πόντων. Μακρινό ριμπάουντ του Καρακώστα. Σκαστή πάσα δεν θα περάσει. Κλέβει ο Λούτζις, παίρνει και το φάουλ. Θα δουν το άμεσο replay οι διαιτητές. Ο Σερέλης με τον Λούτζι. Τα λέει και με τον έναν των τριών διαιτητών. Οι άλλοι δύο θα πάνε στο άμεσο replay. Ο Λούτζις παλιότερα, ναι, στο Λαύριο. Δεν ξέρω αν ακούστηκες, Λεωνίδα. Απλά ψιθύρισες ότι είναι παίκτη, ήταν παίκτης του. Ο Λούτζις. Ασφαλώς. Έλα Λεωνίδα, έλα για να ακουστείς κιόλας αφού έχουμε διακοπή. Για να δούμε την εξέλιξη αυτής της προηγούμενης φάσης, ναι, και την απόφαση των διαιτητών. Απλό, normal foul. Το συζήτησα λίγο και ο Λούτζης με το Σερέλη εκεί, το οποίος με αυρότητα τον χτύπησε στην πλάτη. Ναι, αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να θεωρηθεί αντιαθλητικό. Μια προηγούμενη φάση, ναι, που δεν πήγε καθόλου αμυνόμενος για την μπάλα. Κολοβέρος, άστοχο τρίποντο. Σπρίτζιος. Κόουλ. Μένει πίσω από το σκριν, εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Λούτζης. Από την baseline, φάουλ του Κουάθ. Άλλη μία αλλαγή για το Λαύριο. Ο Γιάννικος Αϊβαζίδης επιστρέφει στο παιχνίδι. Μπήκε στη θέση του Κόουλ. Μπλακ από κοντά. Ευχαριστώ. 79-51. Αϊβαζίδης με τον Μπλακ. Καρακώστας, ωραία πάσα για τον Φλαγ. Ασίστ, 79-53. Εδώ. Και η προσποίηση όμορφη.
Λούτζης αστόχησε, διορθώνει ο Μπλακ. Καρακώστας, Αϊβαζίδης, Κουάθ. Με το νούμερο 16 από τους μικρούς, ο Δεϊμέζης. Εδώ, Δημήτρης Δεϊμέζης μπαίνει και αυτός για το Λαύριο. Ο Λούτζης με καλή άμυνα κλέβει. Και με ταμπλό σκοράρει στον εμφυλιασμό 83-53. Στρογγυλό συν 30 είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Άλλο ένα κλέψιμο. Λούτζης διαγώνια πάσα. Πάπας. Λούτζης. Και αυτό μέσα. Έχασε το πρώτο στην αρχή της δεύτερης περιόδου και βάζει τα 6 επόμενα. Μιχάλης Λούτζης, είναι η βραδιά του 86-53, time out από το Λαύριο, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Με κάνει να έρθει ο Γιάννης στο πάρτι, εσύ τι λες? Η φρούα λαβαντιτούρτα. Φίλοι, είναι εκείνοι που μοιράζεστε ένα κοινό σκοπό. Και στο Giant Heart, παρέα με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, γινόμαστε όλοι μια μεγάλη συμμαχία αγάπης για τους συνανθρώπους μας. Μαζί με την Novibet συνεχίζουμε να κάνουμε διαφορά. Σε πόση ώρα θα φτάσω στη δουλειά? Πώς θα μειώσω τα έξοδά μου? Έχει άραγες στο νερό? Πόσο θα έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος? Αναπάντητα ερωτήματα, όχι όμως για σένα. Γιατί η Vattenfall φέρνει το Zero Plus για σπίτια και επιχειρήσεις. Το καλύτερο deal στο ρεύμα, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Με μηδέν πάγια, μηδέν δέσμευση και πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις. Και μην ξεχνάς, μπες σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και κέρδισε περισσότερα. Vattenfall. Φαντάσου περισσότερα. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ακόμα 6 λεπτά για το τέλος. Εδώ το έκτο αποψινό τρίποντο του Μιχάλη Λούτζη που κλέβει την παράσταση. Έχασε το πρώτο, έβαλε τα 6 επόμενα. 6 στα 7. Λεωνίδας Μενεγάκης ξεκουράζει το βασικό ροτέσιον ο Γιώργος Μπατζόκας, ούτε ο Κάναν, ούτε ο Σλούκας πολλή ώρα σήμερα και οι υπόλοιποι από τους παίκτες που παίρνουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής, ειδικά στην Ευρωλίγκα, βλέπουν το μάτς για πολλά λεπτά από τον πάγκο. Λεωνίδα. Έτσι όπως το φαντάζονταν από την αρχή ο προπονητής του Ολυμπιακού ότι θα ήθελε να συμβεί. Τώρα στην πλευρά του Λαβρίου, το ότι η διαφορά παίρνει διαστάσεις με τον Μπλακ που ξανασκοράρει και είναι ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων στην τελευταία περίοδο του Ολυμπιακού. Δεν άρεσε στον Σερέλη. Η παιδιά λέει έχουμε το δικό μας πλάνο. Εντάξει, δεν είπαμε να κερδίσουμε, αλλά έχουμε αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Θέλω να τα κάνουμε. Να είστε ανταγωνιστικοί στην άμυνα και να προσπαθήσουμε να επιτεθούμε ορθόδοξα. Ιδιαίτερες παρατηρήσεις στον Κουάθ για μια απόφασή του τελευταία δευτερόλεπτα να πασάρει την μπάλα μιας προηγούμενης επίθεσης του Λαβρίου. Κάτι πράγμα που εξέθεσε τον συμπαίκτη ουσιαστικά. Θεώρησε ο προπονητής του ότι έπρεπε να πάρει εκείνος την ευθύνη και να τελειώσει την επίθεση. Αϊβαζίδης. Ντούραμ για 3. 89-56. Το 89-53 εννοείται ότι ήταν η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού. Συν 36 νωρίτερα. Κολοβέρος πέρασε από τον Αϊβαζίδη και έφτασε μέχρι το lay-up. 91-56. Έκανε και αυτό το κομμάτι του. Για να μείνει μόνο ο Σλούκας εν τέλει χωρίς καλάθι σήμερα. Για την ακρίβεια και παρότι έπαιξε 9,5 λεπτά δεν πήρε ούτε ένα σούτ. Έδωσε 3 ασίστ και μέχρι εκεί δεν χρειάστηκε να κάνει τίποτα παραπάνω ο Σλούκας.
Φάουλ από τον Γιάννικο Αϊβαζίδη πάνω στον Άλεκ Πίτερς. Ο Βουλγαρόπουλος επιστρέφει. Το ίδιο και ο Πιλάβιος. Κάθονται στον πάγκο ο Φλαγ και ο Κουάθ, έτσι. Το σημείο που είμαι δεν βλέπω τον δεύτερο που έφυγε. Ναι. Ο Φλαγ και ο Κουάθ ήταν ο δεύτερος που πήγε στον πάγκο τώρα. Πάπας. Μπλακ. Φάουλ του Βουλγαρόπουλου. Και ο Μπλακ έχουν κάνει ατομικά ρεκόρ διαφορετικά ο καθένας απόψε. Περιμένουμε και το τελευταίο τετράλεπτο για να τα δούμε συνολικά. Ενώ ο Ντούραμ σκοράρει τώρα για το 93-61. Κολοβέρος, Πίτερς και τώρα Πάπας. Πάπας από την baseline, σκαστή πάσα για τον Black. Διορθώνει αυτός, αλλά δεν τελειώνει τη φάση. Πασάρει έξω, τελειώνει ο χρόνος. Εδώ ο Tariq Black με 18 πόντους σε 16 λεπτά συμμετοχής. 6-9 δίποντα, 6-7 βολές, 4 rebound. Ντούραμ αστόχησε, Μπλακ στο rebound, κολοβέρος για το Λούτζι. Μέχρι το lay-up, foul από τον Αϊβαζίδη, δύο βολές. '94-61 με το Λούτζι να φτάνει τους 20. Αστόχησε στη δεύτερη βολή. Ντούραμ σταμάτησε την τρίπλα. Σπρίτζιος με τον Πίτερς να τον πιέζει, κρατάει την κατοχή με δυσκολία, αλλά την κρατάει. Πιλάβιος. Βουλγαρόπλος 3-2. Φάουλ του Πάπας στη λήξη. Ντούραμ, Σπρίτζιος, Αϊβαζίδης, λήξη χρόνου, άστοχος ο Αϊβαζίδης, ο Μπλακ για το rebound, κολοβέρος. Πίτερς από την αδύνατη πλευρά είναι εύστοχος. 96-61.
Λάθος από τον Σπρίτζιο Πάπας. Ο Λούτζης περιμένει τον Μπλακ. Μένει με τον Βουλγαρόπουλο. Περνάει την μπάλα στον Μπλακ που έχει μισμάτς με τον μικρό. Φάουλ δύο βολές. Η πόντη του Λούτζη είναι 21. Νωρίτερα δεν είχε προσθεθεί η μία βολή. Ο Μπλακ αστόχησε στην πρώτη δική του τώρα. 96-61. Θα χάσει και τη δεύτερη. Πίτερς επιθετικό rebound. Πάπας τρίποντο από τη γωνία. Όχι. Ντούραμ μπερδεύτηκε. Έκανε λάθος. Στραβοπάτησε. 16 τα λάθη του Λαβρίου, 11 του Ολυμπιακού. Ο Λούτζης ύψωσε, ο Μπλακ δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα με το ένα χέρι στο καλάθι του Λαβρίου. Ντούραμ, Αϊβαζίδης, άστοχο τρίποντο, rebound του Λούτζη που θα τελειώσει τον αγώνα με μια πολύ γεμάτη στατιστική απόψε. Λούτζης μένει πίσω από το screen, αστοχή για τρεις, χαλάει τώρα λίγο τα στατιστικά του. 6-8. Τελευταία επίθεση στο μάτς, μπλόκαρε ο Πίτερς και δίνει νέα ευκαιρία στον Ολυμπιακό. Δεν θα έκανε διαφορετικά επίθεση ο Ολυμπιακός. Ο Μπλακ για το δικό του ρεκόρ. Στους 21 ο Μπλακ, τώρα τελείωσε το μάτς. Τώρα τελείωσε το μάτς, τυπικά εννοώ. Στους 21 ο Μπλακ, 21 πόντους είχε και ο Λούτζης. Αυτοί είναι οι δύο καλύτεροι του Ολυμπιακού. Ρεκόρ για τον Μπλακ. Ρεκόρ και για τον Λούτζη που είχε και 6-8 τρίποντα. Εύκολη υπόθεση το τελικό 98-61 για τους Ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός είναι μόνος πρώτος.